Ο μικρός βρίσκεται στην Ισπανία αυτή τη στιγμή εδώ και 2 μήνες. Έχει παραμείνει εκεί για να κάνει τις αθλητικές του δραστηριότητες, προπόνηση και αγώνες ταυτόχρονα, γιατί είναι η εποχή τώρα που έχει πολλούς αγώνες μαζεμένους. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα και στο συγκεκριμένο αγώνα που ανέβηκε στο Βάθρο, όπως είπαμε πρωτίστως, οδηγεί για πρώτη φορά. Και μάλιστα οδηγεί μια μοτοσικλέτα που δεν την έχει ξαναοδηγήσει ποτέ. Είναι της ομάδας και επειδή δεν υπήρχε προπονητική μοτοσικλέτα, του δώσαν αυτή τη μοτοσικλέτα να κάνει προπόνηση παύλα αγώνα παράλληλα και κατάφερε μέσα σε 24 οδηγούς να ανέβει στο Βάθρο ο τρίτος. Ήταν για αυτόν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί και η πίστα που τρέξανε είναι μια πίστα στην οποία δεν την έχει ξαναδεί ποτέ, τη βλέπει πρώτη φορά. Και η μοτοσικλέτα την έβλεπε για πρώτη του φορά, οπότε είχε να ανταγωνιστεί γενικά τα πάντα. Και την πίστα έπρεπε να ανταπεξέλθει γρήγορα και τη μοτοσικλέτα. Βρήκε το ρυθμό του, οδήγησε καλά και ανέβηκε στο Βάθρο. Αυτό το αγώνισμα που κάνει ο Σπύρος, τι ακριβώς είναι για τον κόσμο που δεν γνωρίζει? Γνωρίζουμε ότι είναι μια μοτοσικλέτα, αλλά τι ακριβώς, πώς λέγεται, οι προπονήσεις, πώς γίνονται, πού τις κάνει εδώ στο νησί? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό θα σας πω έτσι εντάχει κάποια πράγματα. Αυτό που κάνει λέγεται μηχανοκίνητος αθλητισμός. Υπάγεται στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο μικρός αυτή τη στιγμή τρέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα junior, που είναι για ηλικίες από 12 μέχρι 17 ετών. Μετά φεύγεις από το παγκόσμιο πρωτάθλημα junior και πηγαίνεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε μεγάλες ηλικίες. Ο θεσμός αυτός που τρέχει είναι ο πιο ανταγωνιστικός θεσμός στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και έχει γύρω στις 55 συμμετοχές από όλο τον πλανήτη. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Συμμετέχουν οι καλύτεροι από όλο τον πλανήτη. Και όσον αφορά τις προπονήσεις, δυστυχώς δεν μπορεί να προπονηθεί πια στο νησί. Μέχρι πριν κάποια χρόνια που έτρεχε σε πιο μικρές κατηγορίες, με πιο μικρές μοτοσικλέτες, μπορούσα να τον προπονήσω εδώ, στο νησί. Τώρα πια χρειάζεται μεγάλες πίστες, με μεγάλες μοτοσικλέτες, το οποίο εμείς δεν έχουμε κάτι εδώ και πρέπει να δραπετεύουμε και να πηγαίνουμε στις Σέρες, στα Μέγαρα, στη Σπάρτη, στο εξωτερικό, για να μπορεί να κάνει προπόνηση το παιδί. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, γιατί φαντάζομαι θέλει καθημερινή προπόνηση και αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί εδώ στο νησί. Κοιτάξτε, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα πρέπει να κάνεις μίνιμουμ 5 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Μαζί με γυμναστική και μαζί με όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν χρειάζεται μόνο η προπόνηση, χρειάζεται να κάνει και γυμναστική εξειδικευμένη. Φυσική κατάσταση, φαντάζομαι. Φυσική κατάσταση και για όλα τα υπόλοιπα, βέβαια. Εντάξει, προσπαθούμε και δραπετεύουμε όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το ρυθμό, γιατί δυστυχώς είναι και πάρα πολύ ακριβό το σπορ. Δεν είναι κάτι το οποίο παίζεις μπάσκετ, ας πούμε, και παίρνεις την μπάλα του μπάσκετ και τον εαυτό σου και πας σε ένα γήπεδο και προπονείσαι. Δυστυχώς χρειάζεσαι μοτοσικλέτα, χρειάζεσαι συμμετοχές, χρειάζεσαι ελαστικά, βενζίνες, ταξίδια. Είναι πολλά τα έξοδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Από φέτος για του χρόνου, μόλις τελειώσουμε με το καλό, θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε κάποιες ακαδημίες όσο μπορούμε, ώστε να είναι λίγο πιο κοντά για να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα το παιδί. Αλλά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν χρήματα και χρόνο πάρα πολύ. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σαν γονέας, όταν βλέπετε το γιο σας να τρέχει, πώς αισθάνεστε? Έχετε έτσι κάποιο φόβο την ώρα που το παιδί αγωνίζεται πάνω στην μοτοσικλέτα? Επειδή συνήθως αυτή την ερώτηση την κάνουν όλες οι γυναίκες, όλες όμως, δεν μου την έχει κάνει κανένας άντρας μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις έναν αγώνα και έχει, εγώ πια δεν φοβάμαι, αλλά υπάρχει ένα αίσθημα στο μυαλό σου, στην πίσω πλευρά του μυαλού σου, να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα. Μέχρι εκεί. Φοβάμαι για τα πάντα. Δηλαδή, τι εννοώ? Φοβάμαι, όπως παραδείγματος χάρη, εχθές ξεκίνησε μια φωτιά και καήκανε εκτάσεις. Φοβάμαι όπως γίνεται μια πλημμύρα και πεθαίνουν ανθρώποι. Άμα φοβόμαστε για τα πάντα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να κλειστούμε στο σπίτι μας
και να μην βγαίνουμε έξω, και εκεί πάλι θα έχουμε κίνδυνο, μην πέσει κάποιο αεροπλάνο, μην γίνει κάποιο σεισμός, μην... Όλοι φοβόμαστε για τα πάντα, αλλά αν φοβόμαστε και δεν ξεκινάμε, δεν θα υπάρχει και αθλητισμός και πρωταθλητισμός καθόλου. Όλα, σε όλα τα αθλήματα υπάρχει και μια φοβία, γιατί κάτι μπορεί να γίνει. Είτε είναι μπάλα, είτε είναι μπάσκετ, είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό έχει ένα ρίσκο παραπάνω φυσικά, γιατί θα το πούνε κάποιοι σίγουρα. Χωρίς ρίσκο όμως δεν ανεβαίνει στις σκάλες του πρωταθλητισμού. Στο μέλλον, όταν μεγαλώσει κι άλλο και φτάσει στην ηλικία για να σπουδάσει, έχει σκεφτεί ο Σπύρος με τι θέλει να ασχοληθεί πέραν, φαντάζομαι, με τις μοτοσυκλέτες? Θα είναι κάτι ανάλογο με αυτό που κάνει, αυτό που επιθυμεί να σπουδάσει? Έχει εκφράσει κάποια επιθυμία? Κοιτάξτε, ό,τι και να θέλει να σπουδάσει, μπορεί να το σπουδάσει παράλληλα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή στο MotoGP, τρέχουν οδικοί, οι οποίοι ο ένας είναι δικηγόρος, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός και διάφορα άλλα επαγγέλματα, τα οποία δεν τα έχουν ασκήσει, γιατί κάνουν τον πρωταθλητισμό αυτόν που κάνουν, και αν κάποια στιγμή σταματήσουν, θα ασκήσουν και αυτό που έχουν σπουδάσει. Δεν σε σταματάει το να κάνεις αυτό και παράλληλα να σπουδάζεις. Και να συμπληρώσω ότι μέχρι τώρα είναι άριστος και στο σχολείο του και στα αγγλικά του και στις ξένες γλώσσες που πηγαίνει, είναι άριστος ο μαθητής. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους χορηγούς που στηρίζουν την προσπάθειά μας και είναι πάρα πολλοί από το νησί μας, καθώς και από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και παράλληλα θα ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο, να το πω έτσι, στην πολιτεία μας, στην περιφέρεια του νησιού, καθώς και στο Δήμο, που μας έχουν εγκαταλείψει, δεν μας βοηθάνε καθόλου, και αυτό το άθλημα χρειάζεται, αν μη τι άλλο γιατί είναι μηχανοκίνητο, τη βοήθεια και της πολιτείας και του Δήμου και της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να σταθούμε και να περπατήσουμε και να πάμε παρακάτω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ζητήσω σε όποιον μας ακούει και μας βλέπει, που νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί χρειάζονται πόροι, αυτή είναι η αλήθεια, από το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας δεν λέει κάτι και να κάνουμε μια συνέντευξη. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει λοιπόν, είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε.